Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς είστε? Σας καλωσορίζω σε ένα διαφορετικό βιντεάκι σήμερα. Έχουμε να πούμε διάφορα θεματάκια που τα έχω μέσα μου και θέλω να τα επικοινωνήσω. Ξέρετε, εγώ ό,τι με ενοχλεί ή ό,τι σκέφτομαι θέλω να το μοιραζόμαστε. Να μου λέτε και εσείς τη γνώμη σας, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη σας. Με νοιάζει να ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται όλος αυτός ο κόσμος που είναι εδώ δίπλα μας και μας στηρίζει σε αυτό το κανάλι. Να πω ότι σήμερα γιορτάζει ο γιος μου και του εύχομαι όλα τα καλά, να είναι υγιής πάντα και χαρούμενος. Εγώ το γυρίζω πιο πριν από τη γιορτή του, αλλά θα το ανεβάσω τη μέρα της γιορτής του. Οπότε να του ευχηθώ όλα τα καλά και σε αυτόν και στην αδερφή του. Και γενικά σε όλο τον κόσμο, παιδιά, υγεία και όποιος έχει γενέθλια να χαίρεται όποιον έχει και αγαπάει. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε και για ένα πολύ σοβαρό θέμα που τον τελευταίο καιρό έτσι απασχολεί τα social media και θέλω να το θίξω, όπως σας είπα και πριν. Και κάτι πάρα πολύ προσωπικό που θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, έχει να κάνει με ένα μήνυμα που έλαβα τον τελευταίο καιρό και θέλω να μου πείτε κι εσείς απλά τη γνώμη σας. Μην ξεχνάτε εννοείται να κάνετε subscribe, να κάνετε εγγραφούλα σε αυτό το κανάλι, να πατήσετε το κόκκινο κουμπί. Μπορείτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται αμέσως ειδοποιήσεις για τα βίντεο που ανεβάζω. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την αρχή αυτού του βίντεο, γιατί η αρχή είναι πιο πριν. Θα καταλάβετε. Πάμε. Συνήθως ψάχνουμε το τέλειο φως, το τέλειο, δεν ξέρω, για να φανούμε όμορφοι, να φανούμε, ξέρεις, από την ωραία μας την πλευρά, τη γωνία και γεμίζουμε κόμπλεξ, γεμίζουμε ανασφάλειες, γεμίζουμε θεματάκια που δεν μας αφήνουν να ζήσουμε ελεύθερους. Εγώ λέω σήμερα να κάτσω έτσι με το σουτιέν, έτσι κι αλλιώς τι σουτιέν, τι μαγιό, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να δαχτυλοδείχνουμε κάποιον που φοράει σουτιέν, ενώ κάποιον που δεν φοράει σουτιέν και φοράει μαγιό, ας πούμε, είναι ok, είναι normal. Τέλος πάντων, με αφορμή ένα τελευταίο βιντεάκι, τον τελευταίο καιρό μάλλον, που βγήκε έτσι στο Instagram, στα social, για σκοπό συγκεκριμένο, δηλαδή να γίνει viral όπως το καταλάβαμε όλοι, αλλά δεν μπορώ να το αφήσω ασχολίαστο, δεν το άφησα ούτε στο Instagram. Ασχολήθηκα λίγο με αυτό. Θέλω να με δείτε έτσι εντελώς αμακιγιάριστη. Με έχετε ξαναδεί, αλλά με πιάνει και εμένα πολλές φορές και λέω να φανώ λίγο πιο, πού να πάω να σταθώ να είμαι πιο ωραία, να βγάλω μια φωτογραφία ή δεν είμαι χαμογελαστή. Αυτό όμως είναι κάτι fake εντελώς και εμένα δεν μου αρέσει γενικά. Και μέσα από αυτό το κανάλι νομίζω ότι το έχετε καταλάβει ο περισσότερος κόσμος που παρακολουθεί, έχετε καταλάβει τι άνθρωπος είμαι. Προσπαθώ όσο γίνεται να δείχνω όσο περισσότερο τις 100 μπορώ του εαυτού μου. Νομίζω ότι τα έχω καταφέρει σχεδόν 2 χρόνια τώρα που είμαστε μαζί παρέα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το και είναι το κλειδί της επιτυχίας, αν μπορείς να την ονομάσεις επιτυχία. Το να έχει μαζευτεί και τόσος κόσμος εδώ και να συνεχίζουμε να είμαστε παρέα, γιατί εγώ αυτό θεωρώ. Άλλος κόσμος το κάνει πιο πολύ για εμπορικούς λόγους και για να βγάλει τα χρήματά του και καλά κάνει. Και εγώ το θεωρώ τη δική μου την παρέα που μπορεί ποτέ να μην είχα βρει, ας πούμε, για να ακουμπήσω σε ένα νόμο έτσι 2-3 φιλαράκια που γίναμε 20.000 και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν, για να μην ξεφεύγω από το θέμα, άνοιξα την κάμερα για να σας πω το εξής. Θέλω να ετοιμαστώ καταρχήν για να πάμε βόλτα με τα παιδιά, γιατί σαν σήμερα, ας πούμε, που το βλέπετε εσείς στο βιντεάκι, έχει γιορτή ο μικρούλης μας, το λένε Απόλλωνα, για όποιον δεν το ξέρει. Εν τω μεταξύ βάφομαι κιόλας για να προλάβω. Και θέλουμε να πάμε σε ένα εμπορικό, μιας και ανοίξαν όλα τώρα πια και μπορούμε να πάμε ελεύθερα, χωρίς ραντεβού και χωρίς τίποτα. Και εν τω μεταξύ βάζω αυτό, να το, είναι το Se Magic της L'Oréal Anti-Redness, είναι για τα κόκκινα σημάδια. Εγώ έχω πολλά κόκκινα σημάδια και θα έρθω σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, και θα πάμε βόλτα στο εμπορικό να του πάρουμε και δωράκι και σε αυτόν και στην Αριάδνη μας. Πάντα παίρνουμε και στα δύο τα παιδιά. Το θέμα μου σήμερα λοιπόν είναι ότι επειδή βγήκε η κοπέλα συγκεκριμένη στα social και έλεγε ότι δεν πρέπει οι γυναίκες να βγαίνουν αξίριστες, να δείχνουν την κυταρίτιδά τους,
να δείχνουν τις ατέλειές τους. Τι θα πει ατέλειες, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Να δείχνουν τις ραγάδες, το είπα. Τα σημάδια, τα σπυράκια, δεν ξέρω εγώ τι. Και το ίδιο και για τους άντρες, ότι δεν πρέπει να ξυρίζονται, δεν πρέπει να κάνουν χαλάουα, δεν πρέπει να βγάζουν φρύδια, δεν πρέπει γενικά να κάνουν τίποτα γυναικείο, όπως είπε, και της τη χαλάει, λέει, την κοσμοθεωρία της. Και άρα δεν θα πρέπει να κάνει κανένας τίποτα, γιατί αυτήν της φαίνεται αντιαισθητικό και δεν μπορεί, λέει, να βλέπει ραγάδες και τέτοια πράγματα μακριά από μας. Εγώ λέω, όσο βάφουμε τώρα, να δείτε εσείς το δικό μου το κορμί, πώς είναι ακριβώς, και να σχολιάσουμε μετά ό,τι μπορούμε να σχολιάσουμε. Αυτό είναι, φίλοι μου, το κορμί με το σουρτσάκι, με την κυταρίτιδα. Να τη, ξεπετιέται. Να κάνω και ένα zoom, να τη δεις καλύτερα. Και με σπασμένα αγκία, και με ραγάδες, και με όλα τα καλά, και με τις γάμπες τις μπαμπάτσικες. Ορίστε μας. Και από εδώ τα ίδια. Και μια χαρά. Και αφού έβαλα τη βάση μου, να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας και να σας πω ότι εγώ, όπως και πάρα πολλές γυναίκες και πάρα πολλοί άντρες, εντάξει, πιο πολλές γυναίκες βασικά, έχω δεχτεί πάρα πολύ, για πολλά χρόνια, bullying για τα κιλά μου, bullying για το σωματότυπό μου, επειδή είναι έτσι ανοιχτή η λεκάνη μου. Έχω μεγάλο ποπό, θεωρητικά, αν μπορείς να πεις και να συγκρίνεις, με ποιον να συγκρίνεις, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το τέλειο και ποιο είναι το ιδανικό. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάς, δεν έχω βρει πουθενά, δεν υπάρχει σε κάποιον άνθρωπο το τέλειο. Και γιατί να μιλάμε συνέχεια για τα σώματα και για το πώς είναι και για τα κιλά και όλα αυτά. Όταν κάνουμε διατροφή και όταν προσέχουμε, και γι' αυτό εγώ το ονομάζω και διατροφή και όχι δίαιτα, γιατί το δίαιτα παραπέμπει στα χρόνια που πέρασα, που είχα φτάσει κιόλας να πάω και 48 κιλά με ένα 60 ύψος, στην εικόνα μου σκέψου ότι δεν ήταν καθόλου καλό. Τέλος πάντων, έχω φάει πάρα πολύ bullying για αυτό το κομμάτι, έχω νιώσει πάρα πολύ καταπίεση για να μπορέσω να χάσω τα έξτρα, ξέρω εγώ, 5 κιλά μου. Τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια που έχω έρθει στη Γερμανία και αφού έκανα και τα παιδιά μου και ζορίστηκα πάρα πολύ για να χάσω τα κιλά μου και να φτιάξω ένα πιο ωραίο σώμα για να πάω στους γνωστούς μου, στους συγγενείς μου και το ένα τ' άλλο και να με δεχτούν για αυτό το που έκανα, το κατόρθωμα να χάσω γρήγορα τα κιλά μου από την εγκυμοσύνη και να με αποδεχτούν. Αυτό είναι τρελό άγχος. Εγώ, σκεφτείτε ότι έκανα δίαιτα μετά από τη γέννα του μικρού μου και έκλαιγα από τον πόνο που είχα στο στομάχι για να μπορέσω να χάσω τα κιλά και να μπορέσω να είμαι αυτό που θέλουν να δουν οι άλλοι. Πόσο τραγικό είναι αυτό για έναν άνθρωπο και πόσο καλό μου έκανε που τελικά το κατάλαβα. Πες αργά, δεν ξέρω αν είναι αργά, ποτέ πιστεύω δεν είναι αργά για να καταλάβουμε την αξία μας, την αξία του σώματός μας, της προσωπικότητάς μας, του εαυτού μας. Είναι αυτό το σωματότυπο, έχεις γεννήσει, έχεις ταλαιπωρηθεί από μια ασθένεια, θα σ' αρέσει το φαΐ, σ' αρέσει το φαΐ. Δεν χρειάζεται να απολογηθείς σε κανέναν για το πώς είσαι. Το θέμα είναι να προσέχεις εσύ για σένα την υγεία σου. Έχω γνωρίσει άτομα και ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτά. Δεν πειράζει, μωρέ, ας τρώω συνέχεια σαβούρες, ας τρώω συνέχεια βλακίες. Αυτό μου αξίζει, δηλαδή σκεφτείτε ότι ό,τι τρώμε αυτό και είμαστε. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσουν να τρώω από αυτά τα χαζά, τα γαριδάκια και αυτά. Από πάντα. Τον τελευταίο καιρό προσπαθώ, βέβαια με την καραντίνα το ξεχάσαμε αυτό, έτσι. Δεν προσπαθούσα τίποτα γιατί προσπαθούσα να ισορροπήσω τον εαυτό μου. Όλοι περνάμε ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Το θέμα είναι πόσο τραγικό είναι να μην αγαπάς τον εαυτό σου για αυτό που είσαι. Και ξέρεις, αυτό πιστεύω είναι και αλυσίδα, γιατί έχω συναντήσει και πολύ κόσμο, δηλαδή πολλές γυναίκες δεν έχουν αγαπήσει τα παιδιά τους γιατί δεν έχουν αγαπήσει τον εαυτό τους και δεν τις έχουν αγαπήσει και αυτές πιο πριν σαν παιδιά και πάει λέγοντας. Αυτό, όπως λέω και πάρα πολλές φορές και το έχω πει εδώ στο κανάλι, είναι αλυσίδα, παιδιά. Όλα είναι μια αλυσίδα. Πρέπει αυτό να το σπάσουμε. Πρέπει να απανεχοποιήσουμε και το θέμα των κιλών και το θέμα το τι κάνει ο καθένας στη σεξουαλική του ζωή. Ας πούμε, εμείς έχουμε γείτονες, ένα ζευγάρι κοριτσιών. Δεν μας απασχολεί. Δεν έχουμε θέμα. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος στο σπίτι του. Ούτε έξω, ούτε πουθενά. Είμαστε ελεύθερα όντα.
Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Τις προάλλες σχολίασε μία κυρία το πώς δίνουμε. Πάει καιρός τώρα, ας πούμε, το ότι βάλε και τίποτα άλλο, λέει. Βαρεθήκαμε να φοράς τα ίδια, την ίδια μπλούζα και το ίδιο... Δεν έχεις δικαίωμα να πεις σε κανέναν τίποτα. Ή εδώ στα social εμείς που τρώμε κράξιμο φουλ. Μη βγάζετε τη χολή σας, παιδιά. Κοιτάξτε τον εαυτό σας. Κοιτάξτε πώς θα φτιάξετε εσείς το μέσα σας. Γιατί από το μέσα βγαίνει το έξω, παιδιά. Είμαστε όμορφοι άνθρωποι γιατί έχουμε ωραίες ψυχές. Αυτό έχει σημασία εκεί μόνο. Μόνο αυτό έχει σημασία. Καμία ραγάδα, καμία τρίχα... Δεν μας κάνουν ανθρώπους. Τώρα εντάξει, η συγκεκριμένη κοπέλα βγήκε και να γίνει διάσημη, ας πούμε, και ζητούσε την προσοχή, και αυτή ταλαιπωρημένη ψυχή είναι, αλλά το να βγαίνουμε και να λέμε τέτοια πράγματα στον κόσμο, δηλαδή κάποιο κόσμο τον κάνουμε και χειρότερα. Χειρότερα από αυτό που μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος. Κάποιοι έχουν ασθένειες, παιδιά, που δεν μπορούν να καταπολεμήσουν τα κιλά τους. Δεν με ενοχλεί κάτι. Δεν με ενοχλεί. Πραγματικά, παιδιά, πρέπει λίγο να ξεφύγει λίγο το κεφάλι μας από τέτοια στεγανά και τέτοιες βλακιώδεις ιδέες και αντιλήψεις. Δεν πρέπει να μας νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Αν έχει παραπάνω κιλά, αν έχει τα μαλλιά του ξερά, όπως μου είχαν πει και εμένα τις προάλλες, αν δεν βάφομαι καλά, αν δεν σου αρέσει, εμείς που είμαστε στα social, μην το παρακολουθείς. Δεν σου αρέσει στο δρόμο, γύρνα το κεφάλι σου. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχεις στο κεφάλι σου εσύ που δεν σου αρέσει κάτι που βλέπεις στο δρόμο. Okay, όλοι έτσι μεγαλώσαμε. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έχουμε μια εξέλιξη? Δεν σημαίνει ότι πρέπει να εξελιχθούμε κάποια στιγμή? Όταν λοιπόν αποφασίσεις να αγαπήσεις το μέσα σου, τον εαυτό σου, το τι είσαι πραγματικά, τότε και μόνο θα σταματήσεις να είσαι και αυτός ο άνθρωπος που συνέχεια δείχνει με το δάχτυλο και συνέχεια κρίνει τους άλλους το πώς είναι, το πώς συμπεριφέρονται, το πώς φτιάχνονται, το πώς μιλάνε, το πώς χιλιαδιό. Ας σταματήσουμε με όλο αυτό το θέμα, δηλαδή ας πούμε αν εγώ φροντίζω τον άντρα μου, κόβω τρίχες που εξέχουν ή κάνει τρίμινγκ ή αυτό που ανέφερε η κοπέλα δεν είναι φυσιολογικό και είναι γυναικείο. Μην τρελαθούμε τώρα ρε παιδιά, ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει. Ας έρθουμε κάποια στιγμή στο επίπεδο αυτό που να μπορούμε να πούμε ότι βγαίνω έξω ελεύθερα. Εγώ τον τελευταίο καιρό πάντως, να ξέρετε, εμένα η καραντίνα είναι από τα καλά που μου έχει κάνει. Δεν με ενδιαφέρει, το σκέφτομαι 1-2 ας πούμε αν έχω αξίρι στα πόδια τώρα, ειδικά που έχουμε άνοιξη και ο καιρός και μπορούμε να βγαίνουμε έτσι έξω. Το σκέφτομαι 1-2 και δεν το ξανασκέφτομαι. Δηλαδή αυτό για μένα είναι μια τεράστια εξέλιξη. Δεν με νοιάζει. Εάν δεν του αρέσει το αλλού, να μην κοιτάει. Δεν με νοιάζει. Και το αν δεν του αρέσει είναι πρόβλημά του, πραγματικά. Επίσης, όπως φέρεται ο άλλος, είναι ακριβώς αυτό που είναι. Εν τω μεταξύ, τώρα για να πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί θέλω να τα συζητήσω και τα δύο αυτά μαζί σας. Ξέρετε ότι τα συζητάμε όλα και το τελευταίο καιρό είχαμε κάνει και ένα live που είπαμε πολλά πράγματα που νομίζω ότι καταλάβατε αρκετά. Και θέλω να μου πείτε, να μου γράψετε εδώ κάτω στα σχόλια, επειδή είπα για συμπεριφορές τώρα και για μένα και αυτό έχει να κάνει με το τι έχεις μέσα σου, αυτό που βγάζεις δηλαδή και αυτό που εκπέμπεις. Θέλω να μου γράψετε λοιπόν κάτω στα σχόλια τι σημαίνει για σας το να σου ζητάει κάποιος συγγνώμη. Δηλαδή, μία λέξη όπως η συγγνώμη, τι σημασία ακριβώς έχει για εσάς και να σας πω και εγώ τη γνώμη μου ακριβώς για το τι πιστεύω. Εμένα λοιπόν η γνώμη μου είναι η εξής. Θα δεχτώ και εννοείται ότι έχω συγχωρήσει ανθρώπους που έχουν κάνει πραγματικά κακό στην ψυχή μου. Επειδή το άφησα εγώ. Εννοείται ότι επειδή το άφησα εγώ, αλλά δεν γίνεται να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα, ας πούμε, κάποιων ανθρώπων που είναι τοξικοί και σου κάνουν συνεχώς κακό, όποιοι και είναι αυτοί, έτσι. Είτε είναι συγγενείς, είτε είναι φίλοι, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι είναι. Τι δηλώνουν μάλλον, γιατί εντάξει. Τώρα να σου πει ένας κάποιος άνθρωπος, σ' αγαπώ, και στην πράξη βλέπεις άλλα πράγματα, μην το πολύ ψάχνεις. Επειδή μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και στο Instagram, λαμβάνω συνεχώς σχεδόν κάθε μέρα και στεναχωριέμαι, γιατί λέω εντάξει, πότε θα ζήσουμε ελεύθερα πια. Για μένα που λέτε το συγγνώμη είναι ακριβώς όπως λέει η έκφραση που λέει όταν βγήκε
η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότι μου. Την έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές τη συγγνώμη και δεν την έχω δεχτεί γιατί ήμουνα πάρα πολύ πληγωμένη, στεναχωρημένη μόνο για αυτό το λόγο. Δεν κρατάω ποτέ κακία για κανέναν. Πια έχω στο μυαλό μου ότι ο άνθρωπος που μου φέρεται άσχημα μου φέρεται γιατί έχει δικά του προσωπικά θέματα και όχι με μένα. Τη συγγνώμη λοιπόν εγώ προσωπικά τη δέχομαι γιατί έτσι νιώθω καλά με τη συνείδησή μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς μπορώ να τα δεχτώ στη ζωή μου. Δηλαδή όταν έχω δει πάρα πολλές φορές και έχω κάνει πολλές φορές προσπάθεια με πολλούς ανθρώπους και πολύ κοντινούς και φίλους και το ένα και το άλλο και δεν αλλάζει η κατάσταση και μη σου πω ότι γίνεται και χειρότερα, δεν μπορείς να, εάν δεν θέλει μόνος το άνθρωπος να αλλάξει ή να συνειδητοποιήσει το λάθος που συμβαίνει στη σχέση σας, εσύ δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δηλαδή μου λέει μια φορά μια κοπέλα, λέει δεν μπορώ τα πεθερικά μου, δεν ξέρω τι να κάνω για να μην τσακώνονται και κάνουν φασαρία μπροστά και στο παιδί μου και δημιουργούν έτσι κακό κλίμα στο παιδάκι μου. Και δεν ξέρω τι, πώς να τους τα βρω και πώς να τους κάνω να αλλάξουν συμπεριφορά. Και της εξηγούσα ότι δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι για να τους αλλάξεις συμπεριφορά. Πρέπει από μόνος του άνθρωπος να αλλάξει, να το καταλάβει. Εφόσον το έχεις εξηγήσει πάρα πολλές φορές και δεν θέλει να το καταλάβει, δεν θέλει να μπει στον πιο δύσκολο δρόμο να καταλάβει και να αλλάξει τη συμπεριφορά του, γιατί είναι δύσκολος δρόμος προφανώς. Εφόσον έχει μάθει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και εσύ τον έχεις αφήσει να το κάνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αυτό θα και θα κάνει. Και θα πιστεύει πάντα ότι αυτό θα περνάει, το δικό του. Οπότε δεν μπορούμε να αλλάξουμε το χαρακτήρα του αλλονού, εννοείται δεν θέλουμε να αλλάξουμε το χαρακτήρα του αλλονού, τη συμπεριφορά, το σεβασμό και όλα αυτά δεν μπορείς με το ζόρι να τα κερδίσεις. Έτσι για μένα το συγγνώμη. Δεν έχει καμία μα καμία σημασία όταν επαναλαμβάνονται συνέχεια άσχημες συμπεριφορές, καμία. Λέω συγχωρώ, εννοείται εφόσον ο άνθρωπος αυτός ρίχνει τον εγωισμό του και λέει συγγνώμη, άσχετο αν το πιστεύει ή δεν το πιστεύει, άσχετο. Γιατί τώρα σου το έχει πει 1.000.000 φορές ο άλλος το συγγνώμη, δεν το λαμβάνεις και υπόψη σου, έτσι δεν είναι. Όπως και τα σ' αγαπώ, το τι λέμε δεν έχει καμία σημασία, οι πράξεις μας δείχνουν το τι έχουμε μέσα μας, το πώς συμπεριφερόμαστε και όλα αυτά. Συγχωρώ λοιπόν τον άλλον, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφήνω τον εαυτό μου να ξαναβάλει τέτοια άτομα στη ζωή του, που ο σκοπός και μόνο είναι να βγάλουν τα δικά τους τα αποθυμένα, τα ψυχολογικά τραύματα πάνω μου. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που έχω προσπαθήσει να βοηθήσω πάρα πολύ τις ψυχές που έχω συναντήσει, που έχουν βρεθεί κοντά μου, που είναι πάρα πολύ κοντινοί σε συγγένεια. Έχω αφιερώσει πολύ χρόνο, πολύ, για να μπορέσω να βοηθήσω να αλλάξει και η συμπεριφορά, όχι προς όφελός μου μόνο, αλλά και για το δικό του το καλό και το πώς μπορεί να είναι η ζωή του μετά από αυτό. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι εδώ για να είμαι ο Μεσσίας ή ο ένας και ο άλλος, αν και πολλές φορές νιώθω ότι έχω έρθει με ένα σκοπό στη ζωή. Αν θες να το ακούσεις, το ακούς. Αν δεν θες, κορόιδεψέ το. Δεν με απασχολεί αυτό. Εγώ από όταν ξεκίνησα το κανάλι αυτό, ο σκοπός όλου αυτού του εγχειρήματος με το κανάλι ήταν να προσπαθήσω να βοηθήσω όποιος κι αν είναι αυτός, την ψυχή του, όσο γίνεται να βγει από ό,τι είναι μέσα στο βούρκο, μέσα στην πίκρα, μέσα στη μαυρίλα. Εγώ αυτά είχα να πω. Νομίζω ότι έθιξα δύο θέματα τεράστια για όλους μας. Θέλω να απενεχοποιήσουμε τα πάντα, θέλω να νιώθουμε ελεύθεροι, θέλω να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Σταματήστε να βγάζετε κακίες για τους ανθρώπους, μη σχολιάζετε και μη σκέφτεστε άσχημα για οποιονδήποτε. Μην κρίνετε, μην κουνάτε το δάχτυλο. Αφήστε τους ανθρώπους να ζήσουν τη ζωή που θέλουν. Εγώ από εδώ μέσα προσπαθώ να σας δίνω τα δικά μου τα vibes, προσπαθώ να σας δείξω τη δική μου την πορεία ζωής και πώς αλλάζει με κάθε συνθήκη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν με ενδιαφέρει να ακολουθήσετε τη δική μου τη συμβουλή, το δικό μου το... Δεν με νοιάζει αυτό. Αν θες κράτα το, αν δεν θες μην το κρατάς. Εγώ από την ψυχή μου τα λέω όλα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που είστε τόσα άτομα εδώ μαζεμένοι, μα παρακολουθείτε τόσο καιρό.
με στηρίζετε και με αγαπάτε και σας αγαπάω κι εγώ πάρα πολύ. Μου στέλνετε τόσο ωραία μηνύματα και ξέρετε, μερικές φορές σκέφτομαι όταν έρχεται ένα μήνυμα έτσι πιο άσχημο, λέω μέσα μου, μα κοίτα πόσος κόσμος μιλάει όμορφα, άρα ο κόσμος μας είναι καλός, παιδιά, και πρέπει να απομακρύνουμε τους ανθρώπους που θέλουν να ζουν εκεί που ζουνε, στη μαυρίλα τους, να τους απομακρύνουμε και να χαμογελάμε επιτέλους. Βγάλτε από τη ζωή σας ανθρώπους που σας κάνουν κακό. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, σας λατρεύω.